Κύριε Θωμά, το παρακολουθήσαμε την συνέντευξη για το φετινό φόρουμ των Δελφών, το ένατο φόρουμ των Δελφών. Τι καινούριο θα δούμε φέτος στο φόρουμ των Δελφών? Ναι, το φόρουμ των Δελφών είναι το ένατο, είναι το μεγαλύτερο από ποτέ. Θα φιλοξενήσουμε περίπου 1.000 ομιλητές, εκ των οποίων το 50% είναι από το εξωτερικό, από 70 χώρες. Το καινούριο είναι ότι η κατάσταση είναι τέτοια που υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις για τη γεωπολιτική, αλλά και για την οικονομία και για την ενέργεια. Θα δούμε έτσι πολλούς καλεσμένους από το εξωτερικό, θα δούμε αξιωματούχους, κρατικούς. Ναι, υπάρχει μεγάλη εκπροσώπηση σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε επίπεδο υπουργών και πρωθυπουργών από τα Βαλκάνια, όπως κάθε χρόνο. Και έχουμε και μαζί μας τρεις επιτρόπους: τον Επίτροπο των Οικονομικών, τον κύριο Τζεντιλόνι, και τον Επίτροπο της Διεύρυνσης, τον κύριο Βάρχελη, αλλά και τον κύριο Σχοινά. Νομίζω ότι αυτές είναι πολύ σημαντικές συζητήσεις σχετικά με τη διεύρυνση των Βαλκανίων, στο πλαίσιο αυτό που είπα πριν για την ασφάλεια. Θέματα και τόσο πολιτικά και οικονομικά, πολλά θέματα που υπηρεσούν, επαφορούν στην υγεία. Καλύπτουμε πολλά μεγάλα θέματα και θέματα της ελληνικής οικονομίας. Η υγεία είναι πράγματι ένα από αυτά, η ενέργεια είναι ένα άλλο, η οικονομία και οι επενδύσεις επίσης έχουν μεγάλη έμφαση στο πρόγραμμά μας. Και αν βάζαμε έναν γενικό τίτλο σε όλο το φόρουμ, ποιος θα ήταν αυτό? Ο κεντρικός τίτλος ανακοινώθηκε και είναι μεγάλη μετάβαση. Θεωρούμε ότι είναι τέτοια η κατάσταση στον κόσμο αλλά και στη χώρα μας, όπου μιλάμε για μια μετάβαση προς κάτι διαφορετικό, τόσο όσον αφορά τη γεωπολιτική, όσο και στην τεχνολογία με τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Σας ευχαριστούμε πολύ.